Είναι στο, και στο εξωτερικό, τα γυαλιά έχουν μέχρι 9% ΦΠΑ. Πρέπει να πέσει το 6% και να σταματήσετε να δίνετε το κατοστάρικο. Αυτές οι δουλειές έχουν μείνει. Τώρα αυτά ήθελα να πω. Ξανά ευχαριστώ. Από Γερμανία ήρθαμε. Από Γερμανία. Καλώς ήρθατε. Σας περιμένουμε. Να πιάσουμε τα λούδια. Μου υποφέρουν. Άρη, να πάει εκεί στους ανθρώπους. Γεια σας. Πάμε λίγο. Ανοίγουμε. Αυτός ο Δήμας που παίρνει 8.000 τύπους. Είστε καλά. Ελαφρύνσεις και αυτό που έδωσα στην πραγματικότητα ήταν μια πρωτοφανή απώλεια εισοδήματος και έχουμε ελπίδα, προοπτική και ανάσα στη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Έρχεται και μια μεγάλη αναδιανομή της περιουσίας μέσα από το τσουνάμι των πληστηριασμών που αν ο κύριος Μητσοτάκης επανεκλεγεί θα έρθει. Και απευθύνομαι στους μεσαίους σήμερα, όχι μόνο στους αδύναμους, στους νοικοκυρέους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους. Αυτά τα 700.000 ακίνητα έχουν σχέδιο τη μεγάλη τους πλειοψηφία να αλλάξουν χέρια, να τα μεταβιβάσουν στα φαντς. Εμείς λοιπόν απευθυνόμενοι σήμερα σε όλους τους πολίτες, δεξιούς, αριστερούς και κεντρώους, τους λέμε ότι το δίλημα το μεγάλο των εκλογών αυτών, μεταξύ όλων των άλλων, είναι και το δίλημα που έχει να κάνει ανάμεσα στην προστασία της περιουσίας τους ή στη λαιλασία της περιουσίας τους. Το δίλημα που έχει να κάνει, και το θέσαμε πολύ εύστοχα χθες, με την πρόταση που καταθέσαμε, την πρόταση για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας, το δίλημα είναι ρύθμιση δανείων ή αναδιανομή της περιουσίας για να περάσει από τη μεσαία τάξη στα χέρια λίγων ανθρώπων.